33 ημέρες διήρκεσαν οι μάχες του Δεκέμβρη του 1944. Δεν υπάρχει γειτονιά, δεν υπάρχει περιοχή στην Αθήνα και τον Πειραιά που να μην έγινε μια μικρότερη ή μεγαλύτερη μάχη. Σήμερα ο 902 θα κάνει ένα οδηπορικό στα βασικά κυριότερα σημεία της Αθήνας με την βοήθεια του Στρατή Δουνιά από το Τμήμα Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στρατή, είμαστε έτοιμοι? Πάμε. Εδώ λοιπόν ξεκίνησαν όλα, σε αυτό το σημείο που ο φωτογραφικός φακός καταγράφει τους χωροφύλακες να πυροβολούν και να σκοτώνουν διαδηλωτές. Κοίτονται νεκροί στο Σύνταγμα. 3 Δεκέμβρη 1944. Στρατή, νεκρούς εκείνη την ημέρα και έτσι ξεκινούν ας πούμε όλα για το Δεκέμβρη. Τη μέρα εκείνη το ΕΑΜ είχε καλέσει το λαό να διαδηλώσει ενάντια στον αφοπλισμό του Ελλάς. Πράγματι, ο λαός ανταποκρίθηκε μαζικά, κατέβηκε στο κέντρο της Αθήνας, στις προσυγκεντρώσεις, οι οποίες ενώθηκαν σε μια μεγάλη λαοθάλασσα με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος. Όταν η κεφαλή της πορείας έφτασε περίπου σε αυτό το σημείο, δέχθηκε τα πυρά της αστυνομίας με διαταγή του Άγγελου Εύερτ, αρχηγού τότε της αστυνομικής διεύθυνσης Αθηνών. Τα θύματα ήταν 21 νεκροί και 140 τραυματίες. Ο ριζοσπάστης την επόμενη μέρα έγραψε «Η Αθήνα έζησε μια μεγάλη μέρα, αλλά μια μεγάλη, πικρή και ματωμένη μέρα». Έτσι ξεκίνησε η σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944. Είναι ίσως η πιο συγκλονιστική φωτογραφία που τραβήχθηκε το Δεκέμβρη του 1944. Είναι η επόμενη μέρα του Μακελιού. Γονατιστές οι κοπέλες κρατούν το πανό του ΕΑΜ. Τέσσερις του Δεκέμβρη, τι έγινε, Στρατή, εδώ? Είναι η επόμενη μέρα. Το ΕΑΜ έχει κηρύξει γενική απεργία, η οποία σημειώνει καθολική συμμετοχή 100%. Και ο λαός ξανακατεβαίνει στο κέντρο για να κυδεύσει αυτή τη φορά τους νεκρούς του. Σε μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα πένθουσμα και μαχητικότητας, ο λαός πορεύεται, φτάνει στην πλατεία Συντάγματος, γονατίζει, ορκίζεται στη μνήμη των νεκρών, ψάλλει το πένθυμο εμβατήριο και στην κεφαλή της πορείας βρίσκεται το ματοβαμμένο πανό με το σύνθημα «Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα». Η μέρα αυτή βάφεται πάλι στο αίμα. Όταν οι διαδηλωτές επιστρέφουν από το νεκροταφείο, τη συμβολή των οδών Αιώλου και Σταδίου, ήταν τότε εκεί το ξενοδοχείο Μητρόπολης, κέντρο του ΕΔΕΣ, αλλά και στο σημείο που βρισκόταν η γενική ασφάλεια, το πλήθος δέχεται πάλι πυρά. Με αποτέλεσμα, αυτή τη φορά 40 νεκρούς και 70 τραυματίες. Συνεχίζοντας επί της Σαμαλίας, οι διαδηλωτές, ο λαός της Αθήνας και του Πειραιά, περνώντας από τις στήλες του Ολυμπίου Διός, συνοδεύει τους νεκρούς στην τελευταία κατοικία τους. Στρατή, εκείνη την ημέρα όμως έχουμε και άλλα γεγονότα. Την ίδια μέρα, ο Ελλάς προχωρά σε καθάριση της φυγκοφωλιάς των χιτών που ήταν στο Θησίο, ενώ ταυτόχρονα αφοπλίζει τα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας και του Πειραιά, τη μεγάλη πλειοψηφία τους. Σημαντικό να σημειώσουμε ότι πολλά από αυτά αφοπλίστηκαν χωρίς να χρειαστεί μάχη, γιατί πολλοί αστυνομικοί είτε ήταν ενταγμένοι στο ΕΑΜ είτε το συμπαθούσαν. Η ιστορικότητα του Πολυτεχνείου δεν έχει να κάνει μόνο με τη δικτατορία, δεν έχει να κάνει μόνο με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, αλλά και με το Δεκέμβρη του 1944. Διότι εδώ στη Στουρνάρη είχε δημιουργηθεί τότε, είχε στηθεί ένα μεγάλο οδόφραγμα. Εδώ δόθηκαν μάχες με τον λόχο σπουδαστών του ΕΑΜ Ελλάς, με τον λόχο Λόρδο Μπάιρον. Ο Στρατής θα μας πει όμως περισσότερα. 5 Δεκέμβρη του 1944, ο λόχο σπουδαστών του Ελλάς, Λόρδος Μπάιρον, κατέλαβε τα κτίρια του Πολυτεχνείου με στόχο να χτυπήσει το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας, που βρισκόταν εδώ, ακριβώς σε αυτή τη γωνία.
Οι Βρετανοί γρήγορα κινητοποιήθηκαν και με ισχυρές δυνάμεις και με άρματα μάχης τα οποία εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο, εγκλώβησαν τους νεαρούς μαχητές του Ελλάς, οι οποίοι με ελαφρό οπλισμό αμύθηκαν μέχρι το βράδυ, όταν και κατάφεραν να διαφύγουν προς τα Εξάρχεια. Την επόμενη μέρα επανακατέλαβαν τα κτίρια, αφού είχαν αποχωρήσει οι Βρετανοί. Τελικά, το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας καταλήφθηκε από τον Ελλάς μερικές μέρες αργότερα και συγκεκριμένα από το λόχο Κοκκινιάς του Ελλάς και τον τρίτο λόχο Ελλάς, τον τρίτο λόχο του Ελλάς Αθήνας. Στρατή, Κοραή 4 είμαστε εδώ, σε ένα σημείο ιστορικό και το κτίριο ιστορικό. Τι εξήγησέ μας. Λοιπόν, στην κατοχή, εδώ στεγάστηκε η Κομμανδατούρ και άλλες υπηρεσίες των Γερμανών, τα υπόγεια μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν σαν χώρος κράτησης και βασανιστήριων πολλών αγωνιστών. Μετά την απελευθέρωση, στο κτίριο αυτό στεγάστηκαν τα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ. Στο Δεκέμβρη, συγκεκριμένα στις 6 Δεκέμβρη, εγχώριες αστικές και βρετανικές δυνάμεις εκαθαρίζουν το γύρο περιοχή Πανεπιστημίου και Σταδίου και καταλαμβάνουν και το κτίριο αυτό. Είμαστε στην Συμβολή των Οδών Θέσπιδος και Σέλη, εδώ στην πλάκα κάτω από την Ακρόπολη. Έγιναν μάχες εδώ. Ήταν οι μαχητές του ΕΑΜ Ελλάς σε αυτό το σημείο, με μέτωπο προς το Μακρυγιάννη που γινόταν επίσης σκληρές μάχες. Το κτίριο έχει μείνει ακριβώς το ίδιο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Σε αυτό το κτίριο έγιναν πολύ σκληρές συγκρούσεις το Δεκέμβριο του 1944. Εδώ ήταν το Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη. Πολιορκήθηκε από τον Ελλάς, έφτασε πολύ κοντά στο να αφοπλίσει όσους βρισκόταν εδώ και να το καταλάβει, αλλά παρενέβησαν τελευταία στιγμή οι Βρετανοί. Στην περιοχή της Πλάκας και της Ακρόπολης έγιναν πολλές συγκρούσεις. Εδώ έδρευε το Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, που στις 6 Δεκέμβρη έγινε στόχος ορμητικής επίθεσης του Ελλάς. Για πολλές ημέρες ο Ελλάς πολιερκούσε το Σύνταγμα, δεν μπόρεσε όμως να το καταλάβει λόγω της επέμβασης των Βρετανών. Είμαστε κάτω από την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη ήταν στο κάδρο των μαχών. Μπήκε στο κάδρο των μαχών, καθώς παρότι υπήρξε συμφωνία του Ελλάς με τους Βρετανούς να μείνει εκτός της σύγκρουσης, οι Βρετανοί δεν τήρησαν αυτή τη συμφωνία και μάλιστα εγκατέστησαν βαρέα όπλα, τα οποία και χρησιμοποίησαν εναντίον του Ελλάς. Ανταπέδωσε ποτέ ο Ελλάς? Ο Ελλάς δεν ανταπέδωσε, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στο μνημείο, με ρητή εντολή γι' αυτό. Είμαστε στην πρωτοχρονιά του 1945. Οι μάχες ναι μεν συνεχίζονται, αλλά πια φτάνουν προς το τέλος τους. Στην περιοχή των Εξαρχείων έχουμε βρεθεί. Εδώ λοιπόν, στην Διδό του 47, σε αυτό το κτίριο που είναι πίσω μας, έχει δοθεί μια σκληρή μάχη. Ο στρατής όμως θα μας πει περισσότερα. Μια μικρή ομάδα ελασιτών, που πριν είχε ταμπουρωθεί σε μια άλλη πολυκατοικία, τη Συμβολή των Οδών Ναβαρίνου και Μαυρομιχάλη, η πολυκατοικία αυτή σύντομα σφυροκοπήθηκε αλίπητα. Τρεις από τους ελασίτες της ομάδας σκοτώθηκαν και ένας ακόμα τραυματίστηκε. Πρόκειται για το γνωστό μουσικοσυνθέτη Γιάννη Ξενάκη. Εγκαταλείπουν την πολυκατοικία και καταφέρουν, ανοίγοντας τρύπες στους τοίχους, να βρεθούν σε αυτή την πολυκατοικία, στην οδό Διδότου 47. Το πρωί της επόμενης μέρας, οι δυνάμεις του εχθρού εντοπίζουν και αυτή την κρυψώνα. Με την τουντούκα τους δίνουν διορία να βγουν έξω σε μία ώρα και να παραδοθούν. Φυσικά, κανείς δεν συζητά για παράδοση. Η ώρα περνά και αρχίζει το σφυροκόπημα με τα άρματα μάχης. Η προσπάθεια του εχθρού να εισέλθει στο κτίριο δεν έχει επιτυχία. Οι προσπάθειές τους αντιμετωπίζονται αποφασιστικά. Όταν η νύχτα έφτασε, χωρίς απώλειες για την ομάδα του Ελλάς, πάλι ανοίγοντας μία τρύπα, κατέφεραν να διαφύγουν και να χαθούν στους δρόμους των Εξαρχείων και οι περισσότεροι κατάφεραν να σωθούν.
Είμαστε στην Αλεξάνδρας και τη Λουκάριος. Εδώ ο φωτογραφικός φακός έχει αποτυπώσει άλλη μια πολύ μεγάλη μάχη που έγινε στα Δεκεμβριανά, το Δεκέμβρη του 1944. Εδώ ακριβώς δίπλα ήταν οι φυλακές Αβέροφ, εδώ που είναι δηλαδή το σημερινό εφετείο, και οι μάχες που έγιναν ήταν πραγματικά πάρα πολύ σκληρές, όπως τότε αποτυπώθηκαν στις τότε φωτογραφίες. Εδώ μαζί μας είναι ο στρατής Δουνιάς. Στρατή, τι ακριβώς έγινε εκείνες τις μέρες εδώ? Όπως είπες Γιάννη, στο χώρο τότε εδώ βρίσκονταν οι φυλακές Αβέροφ. Σήμερα είναι το εφετείο Αεροσπάγος και άλλες δικαστικές υπηρεσίες. Στις 18 Δεκέμβρη, μετά από πολλές ώρες και σκληρές συγκρούσεις, ο Ελλάς κατάφερε να καταλάβει το οχυρωμένο συγκρότημα τότε των φυλακών. Στις φυλακές Αβέροφ τότε κρατούνταν περίπου 250 δοσύλλογοι, στελέχη του κατοχικού κρατικού μηχανισμού, ανάμεσά τους και ο Ιωάννης Ράλης και ο Γιώργος Τσολάκογλου, που διετέλεσαν πρωθυπουργοί την περίοδο της κατοχής. Η Βρετανή και η Ορεινή Ταξιαρχία κινητοποιήθηκαν άμεσα και έτσι κατάφεραν να διαφύγουν πολλοί από αυτούς. Ο Ελλάς όμως εχμαλώτησε περίπου 120 από τους δοσύλλογους. Είμαστε στην Κεσαριανή. Εδώ είναι οι πολυκατοικίες, οι πυροβολημένες που έχουν χτυπηθεί κατά τα Δεκεμβριανά. Η Κεσαριανή ήταν στο επίκεντρο των Δεκεμβριανών, όχι μόνο από το έδαφος αλλά και από τον αέρα. Χτυπήθηκε και από τα αεροπλάνα των Βρετανών. Λοιπόν, στρατή, φτάσαμε και σε ένα σημείο ηρωικό όπως είναι εδώ η Κεσαριανή. Τι έχουμε να πούμε? Η Κεσαριανή αποτέλεσε στόχο και των Βρετανών και των Αστών. Η πρώτη μεγάλη επίθεση σημειώθηκε στις 6 Δεκέμβρη. Ήταν ορμητική. Ο λαός όμως αποφασιστικά την απέκρουσε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θρασίγουρος Τσακαλώτος, διοικητής τότε της Ορεινής Ταξιαρχίας, τις 8 Δεκέμβρη ζητούσε τους Βρετανούς να δοθεί ένα σκληρό μάθημα στην Κεσαριανή. Γράφοντας μάλιστα στο σχετικό έγγραφο με μίσος ότι οι προασπιστές της Κεσαριανής δεν είναι τίποτα παραπάνω από Γερμανοί και Βούλγαροι. Το μέτωπο όμως της Κεσαριανής, παρά την επίθεση αυτή, κράτησε για 25 ολόκληρες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό το εξής αριθμητικό στοιχείο για το ακατάβλητο σθένος του λαού της Κεσαριανής και των Ανατολικών Συνοικιών. Ότι τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη, και παρότι το Σύνταγμα των Ανατολικών Συνοικιών είχε 800 απώλειες σε μαχητές, είχε δύναμη 500 παραπάνω από την δύναμη που είχε στις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη. Δίκαια λοιπόν, ο ριζοσπάστης είχε χαρακτηρίσει την Κεσαριανή το Στάλιγκραντ της Ελλάδας. Ο Δεκέμβρης του 1944 είναι στους τοίχους της Αθήνας. Πέρασαν δεκαετίες. Ο χρόνος κύλησε, αλλά ο Δεκέμβρης ακόμα αποτυπώνεται στην Αθήνα και παραμένει ζωντανός. Παραμένει ζωντανός και λόγω του μνημείου που έχει στήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Στρατή, το διπορικό μας κλείνει εδώ. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Αν μπορούμε να πούμε μόνο δύο κουβέντες, θα λέγαμε ότι στη σύγκρουση του Δεκέμβρη αναδείχθηκαν όλες οι αρετές της μαζικής λαϊκής οργάνωσης. Η αυτοθυσία, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η πολιτική επαγρύπνηση. Σε έναν αγώνα που δόθηκε με πρωταγωνιστή την εργατική τάξη και το κόμμα της, το ΚΚΕ. Σε κάθε γωνιά που περάσαμε, αλλά και σε όσες δεν επισκεφθήκαμε σε αυτό το διπορικό, τα χνάρια, τα αποτυπώματα, οι μνήμες είναι ακόμα διακριτά. Οφείλουμε και μπορούμε να τα κρατήσουμε ζωντανά ως εφόδια, ως έμπνευση για τον αγώνα που σήμερα δίνουμε για να νικήσει η ζωή, να νικήσει το δίκαιο, για το μέλλον του κόσμου, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό.